Φέτος για πρώτη φορά δοκιμάζουμε μία μικρή αλλαγή στην καθιερωμένη εκδήλωση του δρόμου των γύρω των πόλεων, που είναι μία ετήσια διοργάνωση που συνδιοργανώνει ο Δήμος Ιππίας, ο Δοκάς και ο ΣΕΓΑΣ. Έχουμε εντάξει λόγω του έτους Ερωτοκρήτου τον Ερωτόκρητο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας και συνέργειας του Γεωπάρκου του Δήμου Σιτίας και της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει μέσα σε αυτό. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει πάνω από 600 συμμετοχές, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι και στην κεντρική ιδέα του συγκριτισμού και με αφορμή και τον Ερωτόκρητο έχει μια πανηγυρικού τύπου διάσταση για την περιοχή μας. Να πούμε πού θα ξεκινήσει και πού θα τερματίσει. Φέτος λοιπόν αυτή είναι η διαφορά. Θα ξεκινήσουμε εδώ από το Ψυχοκέφαλο, από την πλατεία του Ψυχοκεφάλου, θέλοντας να δώσουμε έμφαση στο χώρο που γεννήθηκε, που έζησε ο ποιητής ο Βιτζέντζος Κορνάρος, εδώ στο σπίτι στην οικία των Κορνάρων. Οι αθλητές θα περάσουν μπροστά από την οικία του Κορνάρου και από το μήλο των Κορνάρων. Θα κατέβουν μια πολύ όμορφη γραφική διαδρομή μέσω της κλιματαριάς, μέσα από την ενδοχώρα. Θα πάμε στον Πετρά και από εκεί από την παραλιακή οδό θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία της Σιτίας. Αυτό είναι μια διαδρομή περίπου 5 χιλιόμετρων. Αυτή είναι μία από τις διαδρομές, από τα γονίσματα που θα υπάρχουν. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν μέσα στην πόλη της Σιτίας για να συμπληρώσουν 10 χιλιόμετρα. Και συγχρόνως θα υπάρχουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες για μικρότερα παιδιά, σφαιροβολία, τα kids athletics. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειας και του αθλητικού καλέσματος. Ζητάμε να δούμε από εκεί και παιδιά μικρά ταλέντα. Ξέρετε, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις προκύπτουν συχνά και συνήθως τα νέα άτομα μας δείχνουν αν υπάρχουν ταλέντα στην περιοχή που έμπειρα μάτια προπονητών μπορούν να το διακρίνουν. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ειδικά το Δήμο Σιτίας που για ακόμη μια χρονιά με φέρνει εδώ στην πόλη μου για να συμβάλλω και εγώ με την παρουσία μου σε αυτό το φανταστικό αθλητικό δρόμενο. Όταν ήμουν πιο μικρή, είχα πάρει μέρος και σε αυτόν τον αγώνα. Η προσέλευση του κόσμου θα είναι μεγάλη και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο γιατί το δρομικό κίνημα στην Σιτία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, θα έχουμε πολλές συμμετοχές. Εσύ θα λάβεις μέρος σε αυτούς τους αγώνες συμβολικά, πώς θα γίνει? Όχι, δεν θα λάβω μέρος. Είμαι σε φάση αποκατάσταση αυτή τη στιγμή από τον τραυματισμό μου. Πραγματικά θα το ήθελα πολύ, ειδικά γιατί έχω ενημερωθεί ότι η διαδρομή έχει αλλάξει πλέον και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό για τους αθλητές να αλλάζουν διαδρομές. Ναι. Θα είμαι στη φυσική παρουσία να ενισχύσω το κομμάτι αυτό. Συμπαράσταση δηλαδή. Συμπαράσταση, ναι. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι θεωρώ πως η πόλη της Σιτίας πρέπει επιπλέον να αρχίσει να αναπτύσσεται στο κομμάτι του αθλητισμού. Δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο που συμβαίνει αυτό. Γειτονικές πόλεις όπως είναι η Ιεράπετρα και ο Άγιος Νικόλαος πραγματικά έχουν δύο στάδια τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές για να γίνουν μεγάλοι αγώνες και να φιλοξενήσουν αθλητές από όλη την Ευρώπη και θεωρώ ότι η Σιτία θα πρέπει να ενταχθεί και αυτή σε αυτό το κομμάτι. Έχω ξεκινήσει αθλητισμό από το 2004 και ακόμα το στάδιο της Σιτίας παραμένει στην ίδια κατάσταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί στη Σιτία και όταν εννοώ αθλητικός τουρισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα στάδιο και μία αίθουσα με βάρη, θα μπορέσουν να έρθουν αθλητές από όλη την Ευρώπη να πραγματοποιήσουν την προετοιμασία τους στη Σιτία. Καθώς πάνω απ' όλα έχουμε και το αεροδρόμιο, το οποίο είναι πολύ εύκολη πρόσβαση να έρθουν εδώ. Και θα δώσει ιδιαίτερη έγκληση στην πόλη, καθώς επίσης θα επιφέρει και πολλά χρήματα, που αυτό είναι το ζητούμενο. Ευελπιστώ η νέα δημοτική αρχή να βάλει τα δυνατά της, να το βάλει στο πρόγραμμα και να τρέξει αυτό το έργο για να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Γιατί πραγματικά θέλω και εύχομαι πριν τελειώσει η αθλητική μου καριέρα να πατήσω το ταρτάν του Δήμου Σιτίας, στο στάδιο του Δήμου Σιτίας. Και πέρα από όλα αυτά, θεωρώ ότι η Σιτία έχει βγάλει αρκετά μεγάλα ταλέντα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μια πόλη που έχει τόσους λίγους κατοίκους. Εκτός από μένα είναι και η Ελευθερία Πετρουλάκη, η οποία κέρδισε 2 φορές το μαραθώνιο και έχει σοβαρές πιθανότητες να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπως και εγώ, όπως επίσης και ο Χάρης Ξενιδάκης. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι παλεύουμε τόσα χρόνια να δείξουμε την πόλη, γιατί από εδώ καταγόμαστε και με πολλούς σκόπους και θυσίες και νομίζω ότι αξίζει σε αυτή την πόλη να έχει ένα στολίδι για να μπορέσετε να βγάλετε και άλλους πρωταθλητές. Αυτό. Μαρία, θα θέλαμε και ένα μήνυμα να δώσεις στα νέα παιδιά εδώ της Σιτίας. Mm-hmm.
σας προτρέπω να αφήσετε την καθιστική ζωή, να αφήσετε τα κινητά, να αφήσετε τα τάμπλετ, να αφήσετε την τηλεόραση. Πραγματικά υπάρχουν αξιόλογοι σύλλογοι στη Σιτία. Έχουμε το Σιτιακό Αθλητικό Όμιλο, στον οποίο και εγώ ήδη από εκεί έχω ξεκινήσει. Αξιόλογοι καθηγητές φυσικής αγωγής. Και πραγματικά ο αθλητισμός θα σας κάνει να φύγετε από πολλά άσχημα πράγματα που ελοχεύουν, από κίνδυνους που ελοχεύουν. Οπότε κάντε μια προσπάθεια να έρθετε κοντά στον αθλητισμό. Να τον αγαπήσετε, θα αλλάξετε νοοτροπία, θα σας διαμορφώσει σαν χαρακτήρες, σαν ανθρώπους. Θεωρώ ότι μόνο θετικά και καλά πράγματα έχει να σας προσφέρει, όπως το έχω διαπιστώσει και εγώ μέσα από την πορεία αυτή, τη δικιά μου. Τελειώνοντας, Μαρία, θέλαμε να μας πεις αν σου λείπει η Σιτία, μια που τον περισσότερο χρόνο σου βρίσκεσαι εκτός της πόλης σου. Δεν μπορώ να την επισκεφτώ συχνά λόγω της αθλητικής διαδικασίας που ακολουθώ, επειδή ο προπονητής μου είναι στην Αθήνα. Όσο μπορώ έρχομαι, ιδιαίτερα τις διακοπές μου, δεν θέλω να αφήσω τον τόπο μου. Η Σιτία είναι ένα μέρος που αγαπώ, εδώ μεγάλωσα, εδώ απόκτησα πολλές εμπειρίες και στο κομμάτι του αθλητισμού. Και όσο συχνά γίνεται, θα έρχομαι για να νιώθω και όμορφα. Είναι και η οικογένειά σου εδώ, έτσι. Είναι και η οικογένειά μου εδώ, ναι. Μαρία, ακούγεται ότι του χρόνου θα είσαι ακόμα πιο κοντά στη Σιτία και θα συμμετέχεις στις δραστηριότητες του Σιτιακού. Ναι, επιθυμία μου είναι μετά από 2 χρόνια αποχής από το Σιτιακό να επιστρέψω στο σύλλογό μου, στο σύλλογο που ξεκίνησα με τον Μιχάλη τον Γωνιωτάκη. Και πιστεύω ότι είμαι καλοδεχούμενη μετά από συζητήσεις. Και θέλω η αθλητική μου πορεία να σταματήσει σε αυτό το σύλλογο που ξεκίνησα και έφερα αυτές τις επιτυχίες στην πόλη της Σιτίας. Καλή συνέχεια, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές επιτυχίες να έχεις. Να είστε καλά. Και να σε βλέπουμε συχνότερα. Ευχαριστώ. Ο Δήμος Σιτίας, η περιφέρεια Κρήτης, ο ΣΕΓΑΣ, το Ενεργείο Κρήτης και η Ράνη Τροπολιαρατική Σιτίας, διοργανώνει το πρώτο ερτοκρήτιο δρόμο. Καλό λοιπόν να τρέξουμε όλοι μαζί στη Σκητική Πλατεία του Σκοκεφάλου, 8 Δεκεμβρίου και ώρα 11. Κύλε γενοδιαλελειμμός, όποιοι είναι αντριωμένοι, στις 8 Δεκέμβρη 19, η Στία Τζανημένη.